Είναι ιδιαίτερη χαρά που είστε σήμερα όλοι εδώ και μας θυμάται με την παρουσία σας. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο προβάλλουμε το έργο των παιδιών μας και των εκπαιδευτών τους. Θα παρακαλούσα την πρόεδρο του Ευθυμίου, την κυρία Νικολοπούλου, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του κέντρου μας για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η παρουσία σας μας δίνει ελπίδα που δεν είμαστε μόνοι στο δύσκολο δρόμο που έχουμε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας. Την έχουμε ανάγκη. Όλοι μαζί μπορούμε. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα τον ειδεσιμότατο πατέρα Πέτρο να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πράγματι, η σημερινή ημέρα είναι η μέρα αγώνος για αυτήν την ελπίδα την οποία ζητεί ο καθένας που έχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα με αξιοπρέπεια. Αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να λυπούνται και όχι τα πρόσωπα αυτά είναι αυτή τη στιγμή οι κρατικοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να σκύψουν πάνω από αυτά τα παιδιά και από αυτούς τους ανθρώπους και να δώσουν το αυτονόητο. Η λογική σταματά χάνοντας την αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να μεταφέρω τη σεπτή ευλογία του σεπτού μας Πελμενάρχου, ο οποίος θα ήθελε να ήταν εδώ, αλλά δυστυχώς βρίσκεται εκτός Κορίνθου ή στην Σύνοδο, να μεταφέρω την αγάπη του και την ευλογία του και τη συμπαράστασή του, η οποία όπως και ο κύριος πρόεδρος από την Τρίπολη και η κυρία Νικολοπούλου γνωρίζουν και το μεταφέρω, αυτό που έχει πει ότι η πόρτα της Μητροπόλεως είναι ανοιχτή για αυτούς τους ανθρώπους. Η αγάπη και η ευχή για καλά Χριστούγεννα είναι μαζί σας και ο Θεός να δίνει κουράγιο στους γονείς, σε εσάς τους οι οποίοι ασχολείστε εξαιρέτως και ιδιαιτέρως με αυτά τα πρόσωπα και άτομα, να αντέξετε και να ξέρετε ότι η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι παρόν. Και η τοπική πάνω απ' όλα με πρώτον τον σεπτό μας ποιμενάρχη, τον κύριο ημών, κύριο Διονύσιο. Θα παρακαλούσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καμπούρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι πράγματι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας, ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι κοντά σε ανθρώπους, σε αυτά τα παιδιά, πράγματι που έχουν την ανάγκη μας και τη στήριξή μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, ειλικρινά σας το λέω, από ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης να προσπαθούν να βοηθούν στη λειτουργία και στη διατήρηση αυτού του κέντρου. Ενός κέντρου που πράγματι δεκαετίες τώρα προσφέρει ένα ευαγές έργο το οποίο έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί άκρως θετικότατο για αυτά τα άτομα. Σήμερα με την ευκαιρία της ημέρας η οποία είναι αφιερωμένη στα άτομα με ειδικές ανάγκες, είμαστε εδώ όλοι μας να δείξουμε ότι πράγματι δεν έχει χαθεί από την ανθρώπινη ευαισθησία και αξιοπρέπεια τίποτα και είμαστε κοντά σε ανθρώπους που καταβάλουν πράγματι προσπάθεια και να στηρίξουν αυτά τα παιδιά και να μπορέσουν να κάνουν τη ζωή τους πράγματι πολύ πιο καλύτερη. Θέλω με την ευκαιρία σας μεταφέρω και τη διαβεβαίωση του Δημάρχου μας, του Αλέξανδρου Πνευματικού, που όλα αυτά τα χρόνια συμπαρίσταται εδώ στο Ευθύμιο Κέντρο και θα συνεχίσει να συμπαρίσταται και να σας μεταφέρω και τις ευχές του για καλές γιορτές και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, τον κύριο Λαμπρινό, για ένα χαιρετισμό. Αλλά θα σας μιλήσω μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την προσωπική μου εμπειρία. Γιατί είμαι παππούς με παιδί το οποίο έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα η οποία εκτός από την αξιοπρέπεια και την επιμέλεια που πρέπει όλη η πολιτεία να φροντίσει να δώσει σε αυτά τα άτομα, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές δομές και
να μπορέσουν να έχουν τα πάντα όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Νομίζω λοιπόν ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα αφιερωμένη σε όλους που έχουν αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι, όπως είπα, η πολιτεία πρέπει να κάνει το δικό της αγώνα και φυσικά όλοι οι σύνδεσμοι, όλοι οι σύλλογοι που υπάρχουν στον τόπο μας με ανθρώπους με αμαία να μπορέσουν να χτυπάνε πάντα το καμπανάκι σε όλους τους φορείς ούτως ώστε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, χωρίς να παραβλέπω τους μεγάλους, αυτό που τους αξίζει. Να έχουν, όπως είπα, ισοτιμία στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αυτού του τόπου όταν αυτή θα έρθει. Να έχουν δηλαδή το δικό τους μερίδιο στην πορεία και της ζωής τους, αλλά και στην πορεία αυτού του τόπου. Ήδη έχουμε κάνει μαζί και σαν Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Ομού Κορινθίας ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Νομίζω ότι αυτό θα το συνεχίσουμε για να μπορέσουμε και εμείς από τη δική μας σκουπιά να δώσουμε τα ελάχιστα σε αυτό το κοινωνικό έργο που εσείς επιτελείτε. Είναι κοινωνικής μέρημνας περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρία Πελοπούλη, για ένα χαιρετισμό. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα ανάδειξης των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και μια μέρα που μας θυμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε ισότιμα τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας στηρίζει τα άτομα με αναπηρία τόσο ως αρμόδια υπηρεσία, αλλά κυρίως μέσα από τη δράση και τη συνεργασία που έχουμε με τους συλλόγους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κηδεμόνων και Φίλων με Αναπηρία, Ευθύμιο Κέντρο, είναι στενός συνεργάτης της υπηρεσίας. Μαθαίνουμε πράγματα από το Σύλλογο. Μάθαμε πώς λειτουργεί ένας εθελοντικός φορέας. Μάθαμε για την νοητική στέρηση. Κύριε Νικολοπούλου, σας ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε δίπλα σας. Με όσα μέσα διαθέτει αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια ως αυτοδιοίκηση, και μπορεί να συνδράμει το έργο σας. Αλλά η θετική μας συνεργασία είναι αυτό που έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα θέλω να σας συγχαρώ γιατί είδα όλες τις εγκαταστάσεις σας και κυρίως τη στέγη που τη θεωρώ αναγκαία δομή και ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες στην περιφέρειά μας. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, κύριο Καραλή, για ένα χαιρετισμό. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μας. Είναι η μέρα, την 3 Δεκέμβρη, παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, που αυτή τη στιγμή θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για να έρθουν μαζί μας, να μας αγκαλιάσουν, να τους αγκαλιάσουμε κι εμείς, για να μπορέσουμε κι εμείς σαν άτομα με αναπηρία να ενταχθούμε μέσα στην κοινωνία. Θέλω να συγχαρώ το Ευθύμιο Κέντρο, την κυρία Νικολοπούλου, με το επιτελείο της, διότι τελεί ένα μεγάλο έργο για τα άτομα με αναπηρία. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, νεοσύστατοι που έχουμε γίνει τώρα, αγκαλιάζουμε όλα τα σωματεία. Τα θέλουμε να είναι κάτω από την ομπρέλα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας. Έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε ό,τι ακριβώς μας ανήκει. Εάν είμαστε χώρια, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς σήμερα, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν κάνουμε την εκδήλωση. Αφήσαμε τα σωματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου να κάνουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα την εκδήλωση. Αποφασίσαμε ομόφωνα η Περιφερειακή Ομοσπονδία να κάνει την εκδήλωση εφέτος στην Περιφερειακή Ενότητα της Μεσσηνίας, το οποίο θα την κάνουμε στις 7 Δεκέμβρη, την Κυριακή, ώρα 11:30, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν έχουμε στείλει προσκλήσεις σε όλους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Εκκλησία και πραγματικά θα ήθελα αυτή τη στιγμή που το ακούει η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι δίπλα μας και τους συγχαίρω πράγματι που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, θα ήθελα αντιπροσωπεία από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου των Δήμων να παραβρεθεί την ημέρα της εκδήλωσης στην Καλαμάτα. Ο σκοπός μας είναι να πάμε όλοι μαζί να κάνουμε την εκδήλωση, διότι σήμερα αν εδώ είμαστε 100 άτομα στην περιφερειά Πελοποννήσου της Περιφερειακής της Μεσσηνίας θα είμαστε 800 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δύναμη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν καλούμε την Εκκλησία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια Πελοποννήσου, θέλουμε να είναι δίπλα μας. Επίσης εμείς έχουμε βάλει λεωφορεία από κάθε περιφερειακή ενότητα να έρθουν δωρεάν στην Μεσσηνία, όπου τα χρήματα αυτά είναι από την περιφέρεια Πελοποννήσου, του κυρίου Τατούλη, και θέλω να τον ευχαριστήσω, από την Πέδη Πελοποννήσου, από τον Δήμαρχο της Καλαμάτας και από την περιφέρεια τη δική μας. Θα είναι μεγάλη χαρά μας να παραβρεθείτε αυτή την ημέρα εκεί κάτω, διότι ο σκοπός μας ποιος είναι, αν φέτος την κάνουμε στη Μεσσηνία, του χρόνου φερπίν θα την κάνουμε στην Κορινθία, θα την κάνουμε στην Αργολίδα. Δεν θα γίνεται η εκδήλωση στην Τρίπολη, επειδή είναι η έδρα στην Τρίπολη. Έτσι θα μπορέσουμε και να ενταχθούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Θα παρακαλούσα και τον αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, μιας και είναι δημότης Κορίνθου και ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα εδώ στην Κόρινθο όπως είναι. Χαίρομαι που είμαι στον κόσμο για την Κορινθία και μάλιστα και για την Πελοπόννησο, γιατί το Εθνείο Κέντρο, πέρα από την πρωτοπορία, πέρα από τη σε βάθος δουλειά, έχει να δείξει μια συνέπεια και μια διαχρονική ύπαρξη. Χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι παρέα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σήμερα. Πρέπει να κλείσουν όλα τα άσυλα και πρέπει να δημιουργηθούν στέγες στο πρότυπο του Ευθυμίου και ακόμα περισσότερο και στέγες ανεξαρτήτου διαβίωσης, όπου το άτομο μπορεί να επιλέξει αν θα μείνει σπίτι του ή θα έρθει στη στέγη. Θα σας μιλήσω έχοντας διπλή ιδιότητα. Η μία ιδιότητά μου είναι ως ψυχολόγος που εργάζομαι εδώ και 3 χρόνια με άτομα με αναπηρία, με ογκολογικούς ασθενείς. Και η άλλη ιδιότητά μου είναι σαν ένα άτομο που έχω περάσει κατά την παιδική μου ηλικία πολλές δυνατές και έντονες στιγμές σε αυτό το κέντρο, κάνοντας σε μια σειρά από εργοθεραπείες, όπως επίσης και αργότερα προσφέροντας εθελοντική εργασία στα προεπαγγελματικά εργαστήρια του Ευθύμιου Κέντρου. Έζησα πολλές στιγμές σε αυτό το κέντρο και αυτά που έχω κρατήσει στην καρδιά μου τόσο από το πρόσωπο του κέντρου και τόσο από το προσωπικό του κέντρου και από την πρόεδρο, την κυρία Νικολοπούλου, είναι αγάπη, φροντίδα, αποδοχή, χώρο για τα συναισθήματά μου και μοίρασμα αυτών. Γνωρίζω δε με πόσο κόπο τόσο η πρόεδρος όσο και το προσωπικό προσπαθούν να κρατήσουν το Ευθύμιο Κέντρο ζωντανό, χωρίς να υπολογίσουν τη σωματική και ψυχολογική τους κούραση, και επίσης γνωρίζω, ας με επιτροπεί να το πω, τα πόσα πολλά χρόνια κουβαλάει στη ράχη της η κυρία Νικολοπούλου, μια ράχη που άντεξε και αντέχει μεγάλες δυσκολίες, οικονομικές και ψυχολογικές, και παρότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αγκάλιαζε, αγκαλιάζει τόσα χρόνια κάθε ένα παιδί ξεχωριστά και όλα τα παιδιά μαζί. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ ένα απόσπασμα που διάβασα πρόσφατα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, και θα ήθελα να το αφιερώσω και στην κυρία Νικολοπούλου και στο προσωπικό του Ευθύμιου Κέντρου, αλλά και στους γονείς των παιδιών, που ξέρω ότι καθημερινά όλοι μαζί δίνουν έναν δύσκολο και γενναίο αγώνα για να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά. Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος από τη φύση του να κοιτά ψηλά, να οραματίζεται και να προσπαθεί να αγγίξει τον ήρωό του. Για να το πετύχει όμως χρειάζεται φτερά που θα τον βοηθήσουν να φτάσει γρηγορότερα και ευκολότερα. Κάποιοι όμως έχουν μικρότερα φτερά και νιώθουν διαφορετικοί. Παρ' όλα αυτά μπορούν και εκείνοι να ανέβουν ψηλά. Απλώς χρειάζονται δίπλα τους κάποιους για να τους μάθουν τον τρόπο να πετούν. Το πέταγμά τους γίνεται ομορφότερο όταν οι άλλοι τους χαϊδεύουν απαλά τα φτερά τους και πετούν μαζί τους. Συμβουλές σοφών ανθρώπων. Η καλή πράξη δεν χάνεται. Αυτός που σπαίνει χάρη φέρει φιλία και αυτός που φυτεύει παίρνει αγάπη. Από όσα καλά υπάρχουν, τίποτα δεν είναι χωρίς την αγάπη και τον ντόκα των ανθρώπων. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις ένα καλό φίλο είναι να γίνει ο ίδιος καλός φίλος. Αγαπάτε, μόνο αυτό το καλό μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Για την αλήθεια. Οι αλήθειες και αυτήν την στιγμή δεν λερώνονται. Η αλήθεια είναι ο πιο καλός φίλος σε όλες τις περιστάσεις. Να δεχόμαστε την αλήθεια όπως η κάρπη τη δροσιά. Δεν υπάρχει πάθος που να συγκλονίζει την αλήθεια όσο η οργή. Για την αγωγή, η φροντίδα είναι για την ισότητα και τη δικαιοσύνη
που ταιριάζει στη δημοκρατία. Η σοφοσύνη των γονιών είναι η καλύτερη συμβολή για τα παιδιά. Βάση και θεμέλιο του κράτους πρέπει να είναι καλή αγωγή και μόρφωση των νέων. Το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο είναι η σκλαβιά. Σε ένα λεωφορείο, ο εισπράκτορας φτάνει μπροστά στο μικρό πιβάτι. Περιμένει ένα λεπτό. Ο μικρός ψάχνει στις τσέπες του. Τίποτα. Περιμένει ακόμα ένα λεπτό. Ο μικρός συνεχίζει να ψάχνει στις τσέπες του. Τίποτα. Σε λίγο ο μικρός βάζει τα κλάματα και λέει: «Η μαμά μου είχε δώσει 5 ευρώ και τα άχασα». «Ε, καλά, μην κλαις τώρα», λέει ο εισπράκτορας, «θα σου κόψω ένα εισιτήριο. Δεν χάλεσε ο κόσμος». Ο μικρός δεν φαινόταν καθόλου ευχαριστημένο. Και κλαίγοντας, λέει στον εισπράκτορα: «Και τα αρέστα που θα μου μένανε». Ένας πορτηγαλής, απλόσεκτος, παλεσέρνει και τραυματίζει στα σοβαρά στα πόδια έναν άντρα. Στο νοσοκομείο οι γιατροί αναγκαστήκαν να του κόψουν το ένα του πόδι. Στο δικαστήριο ο πρόεδρος ανακοίνωσε την ενοχή του πορτηγαλή και είπε πως πρέπει να δώσει και 1 εκατομμύριο για επισημείωση. Τότε ο πορτηγαλής διαμαντήθηκε λέγοντας: «Κύριε Πρόεδρε, τι μου περάσετε για ακαδημιούργο, το χρυσάνθρωπος είμαι». Τότε φώναξε ο άνθρωπος που έχασε το ένα του πόδι: «Και εμένα τι με πέρασε, ρε φίλε, για σε τα πετάνουσα». Ένα νεαρό ζητάει δουλειά σε ένα κατάστημα με στρώματα. Μόλις το βλέπει ο κατασταματάρχης του λέει: «Ναι, μπορείς να έχεις για δουλειά αύριο το πρωί». «Και ποια θα είναι τα καθήκοντά μου?» «Θα σου πω αμέσως. Πουλάμε στρώματα και θα να τα πουλήσουμε. Πόσο αναπαυτικά είναι». «Δεν έχεις παρά να μείνεις ξαπλωμένος, πάνε σε ένα στρώμα στη βιτρίνα και να κάνεις το σκυμάσαι». «Αυτή η δουλειά λέει που πάει». Και ρωτάει ο νεαρός: «Από τι ώρα, τι ώρα θα κοιμάμαι?» «Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα μεσημέρι». «Και τι λέει ο νεαρός?» «Δηλαδή θα κοιμάμαι 3 ώρες συνέχεια χωρίς λίγη ξεκούραση». «Δεν γίνεται». Μια χαριτωμένη κοπελίτσα καταφτάνει στο σπίτι της ευτυχής. «Μαμά, γνώρισα σήμερα ένα νέο που θέλει να με παντρευτεί». «Σε ζήτησε, κόρη μου», της λέει η μαμά της. «Όχι, αλλά μου είπε να ψάξω να βρω δουλειά για να ζήσουμε». «Μπράβο, κόρη μου. Πολύ κουβαρντάς μου φαίνεται». Όλοι μαζί! Μπράβο, μπράβο!